Ένα συμπέρασμα που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, έβγαλαν τα συνεργεία εθελοντών που συμμετείχαν στο Πανευρωπαϊκό Βράδυ χωρίς αλκοόλ, που για την χώρα μας υλοποίησε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Η Πάτρα, ανάμεσα στις 24 πόλεις της χώρας όπου έγιναν αλκοτέστ έξω από στέκια της νεολαίας, βγήκε με διαφορά πρώτη στην κατανάλωση αλκοόλ. Στα νοσοκομεία έχουμε ζήσει τραγικές καταστάσεις, από καταστάσεις μέθης, είτε από ανθρώπους που έρχονται πεθαμένοι από τροχαία ατυχήματα που έχουν προκαλέσει ή τους έχουν προκαλέσει άλλοι μεθυσμένοι, αλλά από εκεί και πέρα είναι και δύσκολο να χειριστείς μια κατάσταση οξείας μέθης μέχρι να συνεφέρεις τον ασθενή. Αντιθέτως, άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας που ελέγχθηκαν, όπως η πόλη της Αμαλιάδας, ήταν από αυτές που καταναλώθηκε το λιγότερο αλκοόλ. Συνήθως αυτές οι καταστάσεις σε άτομα νεαρών ηλικιών παρατηρούνται, γιατί ένας που είναι σπίτι του και πίνει ένα ποτήρι κρασί το βράδυ και μετά με το φαγητό και μετά βλέπει τηλεόραση και πάει και για ύπνο, δεν μεθάει. Μεθάνε αυτοί που κάνουν υπερβολικές χρήσεις αλκοόλ και απερίσκεπτη κυρίως χρήση αλκοόλ. Θα χρειάζεται να προσέχουν τουλάχιστον τα άτομα που οδηγούν τη νύχτα, τουλάχιστον αυτοί στην παρέα να μην πίνουν. Αν μπορεί αυτό να τηρηθεί, θα είχαμε και λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα. Τώρα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, πριν από περίπου 10 χρόνια, ξεκίνησε η λειτουργία συντονιστικού οργάνου αλκοόλ στις νεαρές ηλικίες. Ωστόσο, το συγκεκριμένο όργανο, αν και λειτουργήσε κάποια χρόνια, την τελευταία πενταετία έχει αδρανοποιηθεί.